Τα τελευταία 5 χρόνια εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων έχουν καταστραφεί θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην περιοχή της Ιεράπετρας και για αυτές τις καταστροφές η παραγωγή, οι επαγγελματίες του κλάδου δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Πάμε στην Ιεράπετρα. Εκεί θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νεκτάριο Παπαδάκη, πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας καλησπερίσω. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σας. Έρχεται λοιπόν η Αγροτική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας και λέει κάντε κάτι. Και θέλω να σας ρωτήσω, καθαρά θέμα γραφειοκρατίας, κύριε Παπαδάκη, και δεν έχει πάρει κανείς παραγωγός χρήματα για αυτές τις καταστροφές? Όχι, όχι. Σχετικά με τη γραφειοκρατία αναφερόμαστε στη νέα υπουργική απόφαση σχετικά με τις κατασκευές θερμοκηπίων, με τις νέες κατασκευές, με τα νέα σχέδια βελτίωσης. Γι' αυτό το θέμα μιλάμε για γραφειοκρατία. Για τις ζημιές που έχουν γίνει, για τις καταστροφές που έχουν γίνει από καιρικά φαινόμενα, κάναμε έτοιμα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διότι είδαμε σε άλλες περιοχές, όπως είναι τα Χανιά, όπως είναι το Διμπάκι και στη Σιτία, ας πούμε, κάποιες ζημιές που έχουν γίνει από καιρικά φαινόμενα, ότι το Υπουργείο καλώς έπραξε και έβγαλε μία ενίσχυση 1.500 ευρώ στο στρέμμα, αλλά βλέπουμε ότι η Ιεράπετρα έχει μείνει έξω. Ενώ στην Ιεράπετρα σχεδόν κάθε χρόνο γίνονται ζημιές, αρκετές ζημιές, έτσι. Και στην Ιεράπετρα δεν βγήκε αποζημίωση σχετικά με τις ζημιές που έχουν γίνει. Πόσες εγκαταστάσεις έχουν υποστεί? Ορίστε. Πόσες εγκαταστάσεις σε επίπεδο εκεί στην περιμετρικά της Ιεράπετρας έχουν υποστεί καταστροφές? Είναι αρκετές, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τώρα μαζεύουμε τα ακριβές στοιχεία σιγά σιγά να τα στείλουμε για αυτά στο Υπουργείο, αλλά είναι αρκετά στρέμματα. Έτσι. Λοιπόν, θα μαζέψουμε ακριβώς τα στοιχεία και μιλάμε για θερμοκήπια τα οποία είναι δηλωμένα στην ΕΛΓΑ, να τα στείλουμε στο Υπουργείο και περιμένουμε και εμείς ανταπόκριση. Έτσι. Δηλαδή, κακώς που έχει μείνει η Ιεράπετρα έξω. Τι έχει φταίξει, κύριε Παπαδάκη, μισό λεπτό. Τι έχει φταίξει και έχει μείνει πίσω η Ιεράπετρα? Δεν μπορώ να ξέρω, κύριε Παναγιώτοπουλε. Δεν μπορώ να ξέρω. Ας πούμε, πέρυσι τέτοιο καιρό ακούσαμε για αποζημιώσεις 1.500 ευρώ στα Χανιά. Πριν λίγο καιρό ακούσαμε για την Πάχη Γιαγούδρα Σιτίας. Τώρα, πώς κοιτάξαν αυτές τις περιοχές και η Ιεράπετρα έμεινε εκτός, δεν μπορώ να το ξέρω. Γι' αυτό και κάναμε το αίτημά μας να κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο η παραγωγή της Ιεράπετρας να μην ενισχυθούν από τη στιγμή που έχουν ενισχυθεί άλλοι σε άλλες περιοχές? Μάλιστα, αυτό το διάστημα η παραγωγή πώς πάει, κύριε Παπαδάκη? Για δώστε μας λίγο το στίγμα. Σε ορισμένα προϊόντα έχει πάει καλούτσικα, άλλα προϊόντα πάλι ακόμα δεν έχουν βγει τα έξοδα καλλιέργεια. Είναι δύσκολη χρονιά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πολύ δύσκολη χρονιά. Θα πάει πολύ πίσω την περιοχή μας. Δηλαδή, αν τελειώσει η χρονιά και δεν έχουν βγει τα έξοδα καλλιέργεια, καταλαβαίνετε τι θα προκύψει. Έτσι. Μάλιστα. Πώς θα μπορέσει ο παραγωγός να βγάλει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του, πώς θα περάσει το καλοκαίρι μέχρι να πάμε για νέα καλλιέργεια. Είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Έχουμε αιτηθεί και για ενισχύσεις λόγω του COVID. Να δούμε τι μπορεί να κάνει το κράτος. Μάλιστα, κύριε Παπαδάκη. Σας είναι πολύ δύσκολη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εν αναμονή της τοποθέτησης και των. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να αναφερθούμε λίγο και για το νομοσχέδιο σχετικά με τις κατασκευές. Ακριβώς αυτό που είπαμε, τη γραφειοκρατία. Ένα γρήγορο σχόλιο, κύριε Παπαδάκη. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει μια υπουργική απόφαση 9 Δεκεμβρίου του 2020, η οποία αλλάζει όλη την κατάσταση σχετικά με τις κατασκευές. Δηλαδή, από εκεί που παίρναμε άδειες εγκατάστασης από πολεοδομία και διεύθυνση και γεωργική διεύθυνση από κάθε περιοχή, τώρα έχουν πάει όλα αυτά. Για να πάρεις άδεια πρέπει να αιτηθείς στο Εργό Δήμητρα στην Αθήνα και από εκεί θα εξυπηρετούνται όλες οι αιτήσεις πανελλαδικά. Είναι δύσκολο να εξυπηρετηθούν όλες οι αιτήσεις από μια υπηρεσία, από το Εργό Δήμητρα. Δεύτερον, έχουν βάλει κάποια άρθρα τα οποία πάλι κάνουν πολύ δύσκολη την κατάσταση. Δηλαδή, για να αλλάξουμε ένα άειλο, πρέπει να κάνουμε αίτηση στο Εργό Δήμητρα. Φανταστείτε το πόσα στρέμματα νάιλον αλλάζονται κάθε χρόνο και πόσες εγκρίσεις πρέπει να δοθούν. Πες ότι γίνεται μια ζημιά από αέρα, από ανεμοστρόφιλο, που πρέπει αμέσως να βάλεις νάιλον την επόμενη μέρα ώστε να μην καταστραφεί παραγωγή. Να περιμένεις να πάρεις έγκριση από το Εργό Δήμητρα, από την Αθήνα. Καταργούνται τα ξύλινα θερμοκήπια, κύριε Παναγιωτόπουλε, τα οποία ένας παραγωγός που δεν έχει τη δυνατότητα και την άνεση του χρηματικού ποσού
να φτιάξει ένα μεταλλικό θερμοκήπιο, ένα ακριβό θερμοκήπιο, μπορεί να φτιάξει ένα ξύλινο. Τώρα καταργούνται όλα αυτά. Είναι αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια που προαναφέρατε. Βεβαίως, πολλά εμπόδια και ζητάω, κύριε Παναγιωτόπουλε, την τριετία αναστολή του νομοσχεδίου και να γίνει συζήτηση, να γίνει διαβούλευση, ώστε να απλοποιηθούν τα πράγματα και ο παραγωγός να μπορεί ευκολότερα να κάνει επενδύσεις, να μπορεί να κατασκευάσει ευκολότερα και όχι να ταλαιπωρείται περισσότερο χρόνο από τότε για ένα θερμοκήπιο να κατασκευαστεί. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.